Το λόγο έχει ο συνάδελφος κύριος Μανώλης Γλέζος για 5 λεπτά. Αγαπητέ Πρόεδρε, υπάρχει ένα τεράστιο θέμα στο οποίο πρέπει η Βουλή να δώσει απάντηση. Ήδη η επιστήμη έχει αξιολογήσει τη χώρα μας ότι είναι μια χώρα με ένα πλούσιο ορυκτό πλούτο, η ψωροκόστανα δήθεν είναι σε θέση να δημιουργήσει τις βάσεις βαριάς βιομηχανίας στηριγμένης στην αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου. Υπάρχει ορυκτός πλούτος άφθονος, μπετονίτης, ποζολάνη, καολίνη, θιούχα μεταλλεύματα στη Μήλο, βοξίτης σχεδόν σε όλη την στερεά Ελλάδα, ο περίφημος γαλαζίας, επειδή λείπει και ο Υπουργός Οικονομικών, Στουρνάρας λέγεται, το Στουρνάρι είναι ακριβώς ο χαλαζίας, από όπου ό,τι βλέπετε γυάλινο μπορεί να κατασκευαστεί. Ελπίζω το όνομά του να μην έχει καμία ταύτιση με ιδιόμορφη αντίληψη του τρόπου αντιμετώπισης των προβλημάτων. Υπάρχουν τα περίφημα, ο περίφημος ορυκτός πλούτος από τους λατερίτες για το νικέλιο, χρώμιο, σιδηρομεταλλεύματα, θιούχα μεικτά μεταλλεύματα και η Ναξία Σμύριδα, παρακαλώ, όπου σε ένα κείμενο βλέπω ότι ετοιμάζεται το ελληνικό κράτος, διαβουλεύεται να την κλείσει το 1915. Ποια, την Ναξία Σμύριδα, 2015, την Ναξία Σμύριδα, όπου η Εθνική Τράπεζα έχει δημιουργηθεί ως με εγγύηση την Ναξία Σμύριδα. Τα περισσότερα δάνεια που έκανε παλιά η Ελλάδα χρησιμοποιούσε ως εγγύηση ότι θα τα εξοφλήσει στηριγμένη πάνω στην Ναξία Σμύριδα. Πρώτης, η περίφημη Ναξία Λίθος, πρώτης ποιότητας σε όλο τον κόσμο, διότι εμπεριέχει το πέτρωμα πάνω από 50% το απαραίτητο κορούνδιο, που είναι, και εδώ είναι το πρόβλημα το μεγάλο, πρέπει να γνωρίζετε, είναι απλό πράγμα, ίσως δεν έχει, σας έχει γίνει κατανοητό, ό,τι είναι πιο σκληρό σπάει πιο εύκολα. Το σίδερο είναι πιο σκληρό από το γυαλί ή όχι? Το γυαλί είναι πιο σκληρό από το σίδερο, όμως το γυαλί σπάει. Η ικανότητα της μύριδας έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Εξαιτίας του εμπλουτισμού με ορισμένα σιδηρούχα μεταλλεύματα, έχει την ικανότητα να διατηρεί τη σκληρότητα σχεδόν όσοι και το διαμάντι. Το διαμάντι στη σκληρομετρική κλίμακα του ΜΟΣ έχει βαθμό 10, το κορούνδιο έχει βαθμό 9,2. Και η σμύριδα διατηρεί το 9,2 χωρίς να σπάει. Αυτό λοιπόν που είναι μοναδικό σε ολόκληρο τον κόσμο, πάμε να το κλείσουμε. Η Τουρκία με δεύτερης ποιότητας σμύριδα εξάγει κάθε χρόνο από 80 έως 120.000 τόνους σμύριδας και εμείς το μηδενίσαμε. 4 χρόνια τώρα έχουμε να εξάγουμε σμύριδα, περίφημη σμύριδα. Λοιπόν, το ερώτημα είναι, έχουμε ορυκτό πλούτο, μπορούμε να τον αξιοποιήσουμε, αλλά πώς? Με 2 προϋποθέσεις βασικές. Προϋπόθεση πρώτη, αξιοποίηση των περιβαλλοντικών μελετών από τους επιστήμονες, από το ΙΓΜΕ παραδείγματος χάρη που πήγε η κυβέρνηση να το διαλύσει, να το έχει συρρυκνώσει σε όλη την περιφέρεια και πάει να το διαλύσει και εσωτερικά, και συμπιέζοντάς το με το, νομίζω, των θαλασσίων ερευνών. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Μελετητικό όργανο και το ένα, μελετητικό όργανο και το άλλο, αλλά για ποιο λόγο θα πάμε να τα συμπιέσουμε και να τα κάνουμε ένα? Λοιπόν,
με απόλυτη πίστη και εμπιστοσύνη στους ειδικούς. Εδώ ειδικά για τη μελέτη που έχει γίνει για τη Χαλκιδική, όπου αποτελεί έγκλημα, συντελείται έγκλημα στη Χαλκιδική από τον τρόπο που πάει να επιλεχθεί η αξιοποίηση του υπάρχοντος χρυσού. Έχουμε χρυσό από την αρχαιότητα, από το Γαλλικό ποταμό έως πέρα στο Παγκαίο, είναι γεμάτος ο τόπος χρυσό. Το θέμα είναι πώς θα τον πάρεις, πώς θα τον προσλάβεις. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται συνεπιφέρει με το αρσενικό, το κάδμιο, με άλλα πολύ επικίνδυνα ορυκτά που εμπεριέχονται εκεί. Εάν συμπεριληφθούν με τον τρόπο που έχει επιλεγεί, υπάρχει απόλυτη καταστροφή. Ένα. Το υδάτινο επίσης δυναμικό που χρησιμοποιείται, καταβιβάζει κατά πολύ τον υδροφορέα σε ένα σημείο 150 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, σε ένα άλλο σημείο 650 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, με αποτέλεσμα θα εισχωρήσει στους παράκτιες περιοχές η θάλασσα και θα καταστρέψει όλη την περιοχή. Ειδικά καταθέτω γι' αυτό το λόγο την μελέτη ενός καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Νικολάου Θεοδοσίου, πολιτικού μηχανικού, που έχει τον τομέα υδραυλικής και τεχνικής περιβάλλοντος και μας το έχει δώσει. Απλώς αναφέρω για όσους δεν γνωρίζω, είμαστε συνάδελφοι στο Πανεπιστήμιο, στον ίδιο τομέα ακριβώς της υδραυλικής, όπου το Πανεπιστήμιο για τη δική μου συνεισφορά στις σχετικές μελέτες με έχει ανακηρύξει επίτιμο διδάκτορα υδραυλικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, ειδικά την καταθέτω αυτή την μελέτη που έχει κάνει για να αποφευχθεί το έγκλημα που συντελείται στη Χαλκιδική. Ζητάω συγγνώμη, Πρόεδρε, δεν με διακόψετε, έχω περάσει την ώρα. Ευχαριστώ.